Να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες. Η ανθρωπιά τους αγγίζει ένα χώρο που έχει ανθρωπιά μένα, αλλά από την πλευρά του πόνου και της θλίψης και του θανάτου. Πραγματικά ομορφαίνουνε, αλλά δεν είναι μόνο η ομορφιά αυτή που βλέπουμε έναν πίνακα στον τοίχο. Ξεπερνάει αυτό. Μας κάνει να βλέπουμε πραγματικά με άλλο μάτι, με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Κάποτε ο Μπρέχτ έχει πει ότι αν σκοτωθεί η ανθρωπιά, δεν θα υπάρχει πια τέχνη. Λοιπόν, φέρετε την τέχνη, φέρουνε την ανθρωπιά μέσα στο νοσοκομείο, σε ένα χώρο τόσο πολύ μουντό, τόσο πολύ πονεμένο, θα έλεγα, και μάλιστα ειδικά σε αυτές τις μέρες της πανδημίας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η τέχνη επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι ανήκει σε όλους μας. Ευχαριστούμε που μας το θυμίζετε, ότι δεν είναι τέχνη για λίγους και τέχνη για τις γκαλερί. Η τέχνη ανήκει στον άνθρωπο, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους εμάς τους απλούς, πολύ απλούς, που δεν μπορούμε να πάμε στην γκαλερί. Και έρχεται μια γκαλερί εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ συγκινητική η προσφορά σας, ειλικρινά, και θα θέλαμε να συνεχιστεί και με άλλους τρόπους. Η τέχνη έχει πολλά πρόσωπα και θα θέλαμε να τα γνωρίσουμε όλα αυτά τα πρόσωπα. Ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, οι καλλιτέχνες είμαστε άνθρωποι εργαζόμενοι που βιώνουμε αυτή την πανδημία και όλη την τρέλα που ζούμε, και αυτό μας επηρεάζει αναπόφευκτα, όπως όλους τους υπόλοιπους. Ήρθαμε σε επαφή με το σωματείο του νοσοκομείου, κάναμε μια συνεννόηση μαζί τους, τους είπαμε την πρότασή μας, την δεχτήκανε, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του νοσοκομείου και βρεθήκαμε να κάνουμε την έκθεση αυτή. Πώς επιλέξατε το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ? Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ήταν το νοσοκομείο αναφοράς για τον COVID. Είναι αυτό που καταπονήθηκε περισσότερο από όλα. Οι μαρτυρίες των εργαζομένων δεν είναι συγκλονιστικές. Εμείς στη συνέχεια, αφού είχαμε την πρώτη συνάντηση, κάναμε μια συνεδρία, συζητήσαμε τις συνθήκες των ημερών της έξαρσης και από αυτό εμπνευστήκαμε για να κάνουμε τα έργα. Είναι 17 έργα από 9 καλλιτέχνες. Ο καθένας με τον τρόπο του άγγιξε το θέμα και πήρε το κομμάτι που τον άγγιξε για να κάνει το έργο του. Η τέχνη είναι καταγράφει τη ζωή, αυτός είναι ο ρόλος της, το έκανε πάντα. Και σε αυτά τα πλαίσια, και επειδή το πρότυπό της είναι η ίδια η ζωή, δεν μπορεί να μείνει αμέτωχη σε μια τέτοια κατάσταση. Και μάλιστα με τη συζήτηση που κάναμε με το σωματείο, μας μιλήσαν και για τις ελλείψεις του νοσοκομείου, τις ελλείψεις προσωπικού, τις ελλείψεις γιατρών, το πολύ θανατικό που είχε το νοσοκομείο, λόγω της κατάστασης, και αν σκεφτούμε τι προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, που το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταπονήθηκε, κλείνοντας νοσοκομεία, γίνονταν απολύσεις, δεν γίνονταν προσλήψεις καινούργιου προσωπικού. Τονίστηκε αρκετές φορές από το προσωπικό του νοσοκομείου ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για νέους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν για να μπορούν οι υπόλοιποι να ξεκουράζονται. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικές οι μαρτυρίες ότι μεταφέραν την αρρώστια στο σπίτι τους με την έννοια της δυσκολίας που είχαν με την οικογένειά τους ο κάθε εργαζόμενος. Επιλέξατε, βλέπω στην είσοδο του νοσοκομείου την Φρίντα Κάλλο, είναι δικό σας έργο, είναι πίσω μας ακριβώς που το βλέπουμε, δεσπόζει στην είσοδο του νοσοκομείου. Πώς έτσι σκεφτήκατε να το συνδέσετε με τον κορονοϊό, γιατί δεν είναι ένα απλό πορτρέτο? Η Φρίντα Κάλλο είναι μία από τους καλλιτέχνες που ταλαιπωρήθηκαν στη ζωή της με θέματα υγείας. Είναι συμβολικό πρόσωπο, έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Αυτό ήταν και ο λόγος που επιλέχθηκε για να γίνει το πορτρέτο της. Υπήρχαν και άλλες επιλογές από καλλιτέχνες, αλλά επειδή ήταν πολύ δραματική η εξέλιξη της ζωής τους, χάσαν οικογένειες, γυναίκες κτλ. Δεν ήθελα να έχω ένα τέτοιο πορτρέτο εδώ. Τα έργα είναι στη διάθεση του νοσοκομείου και των εργαζόμενων, των επισκεπτών και των ασθενών για όσο χρόνο χρειαστεί. Είπε και η συνάδελφος να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε η συγκεκριμένη καστική ομάδα. Ίσως πιστεύω ότι αυτά θα έπρεπε να ακολουθήσουν. Και να σας πω κάτι, είναι αυτό που δείχνουν, ότι όταν οι κυβερνήσεις σε ξεχνάνε με τις πολιτικές τους, γιατί αυτό έχει γίνει και τώρα με την πανδημία, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται λοιπόν μια εικαστική ομάδα με τόσο ευαισθησία να τονίσει τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει και να πει ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που δουλεύει εδώ μέσα. Και εδώ να πούμε είναι ότι να τελικά πως η τέχνη μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τα προβλήματα του λαού μας, πως μπορεί η τέχνη να συμπορευτεί με τα βάσανά μας, πως μπορεί η τέχνη να εμπνεύσει, αλλά και ταυτόχρονα να δώσει δύναμη σε όλους εμάς να συνεχίσουμε. Λοιπόν,
να ξέρουν ότι αυτή είναι η πραγματική συμμαχία, αυτή είναι η πραγματική αλληλεγγύη και πιστεύουμε να υπάρχουν πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες από εδώ και στο εξής. Εσείς περνάτε πραγματικά όλη σας την ημέρα σχεδόν εδώ και στις εφημερίες και όταν εργάζεστε κανονικά. Θα θέλατε να μοιραστείτε κάποια από τις εμπειρίες σας εδώ, αυτό το διάστημα, το πολύ δύσκολο που... Κοιτάξτε, οι εμπειρίες είναι κοινές για όλο το λαό, είτε είσαι εργαζόμενος είτε όχι, γιατί δυστυχώς σε πάρα, ειδικά εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, σε κάθε οικογένεια μπορεί να υπήρχε και ένας νεκρός. Το θέμα είναι ότι και εμείς βρεθήκαμε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, αλλά βρεθήκαμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια όπου υπήρχε υποστελέχωση στο δημόσιο σύστημα υγείας, υποχρηματοδότηση και καταλαβαίνετε ότι ερχόμασταν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πολλά χρόνια, μεγάλη σε σχετικά ηλικία, να αντιμετωπίσουμε κάτι το οποίο ήθελε πραγματικά βιολογικά να είσαι σε άλλη ηλικία. Το χρέος μας ήταν και είναι να είμαστε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους, γιατί όλοι αυτοί που έρχονται στα νοσοκομεία είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι και με αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι καλλιτέχνες να ενώσουμε τις φωνές μας, ότι θα πρέπει το αύριο να είναι σαφώς καλύτερο. Δεν θα μπορεί το αύριο να συνεχιστεί με νοσοκομεία τα οποία δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έρχονται και να μην μπορούν να βρουν υπηρεσίες υγείας. Λοιπόν, μαζί με τους καλλιτέχνες λέμε ότι το αύριο πρέπει να είναι καλύτερο, αισιόδοξο, όχι μόνο για μας, για τις γενιές που ακολουθούν. Αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία εδώ στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της πεποίθησής μας ότι η τέχνη έχει κοινωνικό ρόλο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το νιώσαμε βαθύτατα ότι ήταν ανάγκη και των προσωπικού που δουλεύει στο νοσοκομείο και των ασθενών και των συνοδών τους η τέχνη να μπει μέσα στον χώρο. Θέλουμε όχι μόνο να ομορφύνουμε τον χώρο, θέλουμε να προβληματίσουμε τους ανθρώπους πάνω σε όσα συμβαίνουν. Προσπαθήσαμε με τα έργα μας να μπούμε λίγο βαθύτερα στο θέμα, να προκαλέσουμε προβληματισμούς. Γιατί νομίζουμε ότι η τέχνη θα πρέπει να κάνει στους ανθρώπους να σκέφτονται και να σκέφτονται ποια είναι τα προβλήματα, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και να πάρουν δράση. Πώς βιώσατε και σαν καλλιτέχνης να συμμετάσχετε σε αυτή τη δραστηριότητα? Τι αποτέλεσε πηγή έμπνευση για σας, ο πόνος, θάνατος, η ίδια η ασθένεια? Εμένα με συγκίνησε ο αγώνας του προσωπικού να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Το γεγονός ότι δουλεύουν μήνες τώρα χωρίς ούτε ρεπό, οι άνθρωποι αυτοί βρεθήκαν στην πρώτη γραμμή και είναι εργαζόμενοι όπως είμαστε εργαζόμενοι και εμείς και αυτή τη στιγμή καλούνται να εκτελέσουν ένα ρόλο πολύ δύσκολο. Θέλαμε λοιπόν, ήθελα να δείξω την αλληλεγγύη. Και επίσης ήθελα να δείξω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του καθένα μας στη λειτουργία της κοινωνίας και πώς αν αυτό το αντιληφθούμε μπορούμε να δράσουμε, να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθεί γενικά ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Η ίδια η τέχνη δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά μπορεί να προβληματίσει τους ανθρώπους ώστε να δράσουν. Αυτό είναι το σκεπτικό. Η δράση μας δεν σταματάει εδώ. Στήσαμε σήμερα τα έργα, θα επανέλθουμε στο νοσοκομείο, έχουμε προγραμματίσει μια παράλληλη δραστηριότητα, θα κάνουμε ένα δρόμενο στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου. Η ομάδα εκτός από εικαστικούς έχει μουσικούς, χορευτές και άλλες ειδικότητες, οπότε θα είμαστε ξανά εδώ.